Η αξιοποίηση του γλυκού νερού του Αλμυρού ποταμού ήταν η πρόταση που προκρίθηκε μεταξύ 5 προτάσεων στη διάρκεια δημόσιας διαβούλευσης και στο πλαίσιο μελέτης για την αξιοποίηση των υφάλμυρων πηγών της Ανατολικής Κρήτης που εκπονήθηκε για λογαριασμό της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης. Πριν λίγες μέρες παρέδωσε ο ανάδοχος στην υπηρεσία μας το τελικό παραδοτέο. Έχει να κάνει με τις μεθόδους που προκρίνονται για την αξιοποίηση των υφάλμυρων πηγών του Αλμυρού Ηρακλείου. Η πρώτη λοιπόν λύση είναι η αξιοποίηση της περίοδου που η πηγή βγάζει γλυκό νερό, πόσιμο νερό. Αυτή είναι λοιπόν η πρόταση που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και η πιο λογική, έτσι, και η πιο εύλογη. Στο κάδρο των ΔΕΙΑ Ηρακλείου και Μαλεβιζίου μπαίνει η αξιοποίηση του γλυκού νερού του Αλμυρού ποταμού, με τους αρμόδιους να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια εφικτή και οικονομική λύση, την οποία αναμένεται να τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Μας αφορά άμεσα, μας ενδιαφέρει και θα συμμετέχουμε κάθε φορά σε οτιδήποτε προκύπτει σε σχέση με την αξιοποίησή του. Είμαστε σε μια διαδικασία όπου μαζί με άλλους επιστημονικούς φορείς όπως το ΙΚΜΕ έχουμε υποβάλει πρόταση στο ΝΕΟΧ για πειραματικές μετρήσεις για να δούμε την ποιότητα των νερών, των γλυκών νερών που συζητάμε ότι αυξάνονται κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Έχουμε τη διάθεση, την απόλυτη διάθεση να συνεργαστούμε για την σύσταση ενός φορέα για να αναλάβουμε πρωτοβουλίες έτσι ώστε να γίνει μια πραγματικά καλή ορθολογική διαχείριση των πόρων, των υδάτινων πόρων του Αλμυρού ποταμού. Πράγματι, αυτή είναι μια λύση η οποία είναι εφικτή και διότι έχει διαπιστωθεί και επιστημονικά ότι το χειμώνα όταν έχουμε τα πολλές βροχές, ότι κάποιους μήνες, περίπου 45 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, μέσο όρο, έχουμε γλυκό νερό, μπορεί να γίνουν κάποιες δεξαμενές, να το παίρνουμε το χειμώνα 2-3 μήνες όσο είναι το νερό αυτό, να το διοχετεύουμε. Σύμφωνα με την Αγγελική Μαρτίνου, η αξιοποίηση των τεράστιων ποσοτήτων γλυκού νερού από τις πηγές του Αλμυρού είναι στο χέρι των δύο ΔΕΙΑ, οι οποίες θα πρέπει να τρέξουν μελέτες και παρεμβάσεις για την αποθήκευση του νερού πριν αυτό διοχετευτεί στα δίκτυα. Στο να βρούνε, να συνεχίσουν να κάνουν κάποια μελέτη, σίγουρα λογικά το κόστος δεν θα είναι μεγάλο. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ποιότητα του νερού, δηλαδή να αποθηκεύεται κάπου και να ελέγχεται όσον αφορά την ποιότητα. Έχουν οι συνθήκες, θα έλεγα, οριμάσει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και την πηγή ως πηγή, αλλά και τον υγροβιότοπο, γιατί νομίζω ότι εκεί η περιοχή πραγματικά χρειάζεται αναβάθμιση και προστασία και αξιοποίηση. Ειλικρινά πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε ένα αγωγό απευθείας, να παίρνοντας από τον Αλμυρό και να κατεβαίνει να το διοχετεύουμε τόπου στο δίκτυο της Τηλίσου, που αυτό το δίκτυο της Τηλίσου φτάνει στην περιοχή της Σούλοφ Πάρμε, που έχουμε τη δεξαμενή, που τροφοδοτούμε την περιοχή του Μασταμπά, περίπου το 30% του Δήμου του Ηρακλείου.